Οικονομική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κύριε Χλέτσο, ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Πώς είστε? Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Για πάμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας που αφορά σε οικονομικά στοιχεία, αλλά που είναι κατά βάση πολιτικά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πλούτος φτώχεια στην Ελλάδα, συγκριτικά, έχετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Σας ακούμε. Όντως, κάποια στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτές τις μέρες δείχνουν, για παράδειγμα, ότι στα χέρια του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων βρίσκεται το 1/4 του συνολικού πλούτου της χώρας. Δηλαδή, το 25% του πλούτου της χώρας κατέχεται από το 1% του πληθυσμού. Άρα, αυτό δείχνει ένα στοιχείο σημαντικής ανισότητας. Τώρα, γενικότερα, το 10% από τους πιο πλούσιους κατέχουν το 55% του πλούτου της χώρας. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι το υπόλοιπο 45% του πληθυσμού κατέχει το υπόλοιπο 90%, το υπόλοιπο 45% του πλούτου. Αυτές είναι ενδείξεις ανισότητας, βέβαια. Ανισότητα του πλούτου υπάρχουν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση. Για παράδειγμα, μεταξύ των πλούσιων χωρών, το 2022 η Σουηδία είχε την υψηλότερη ανισότητα και αντίστοιχα το Βέλγιο είχε την χαμηλότερη ανισότητα, η οποία, ας πούμε, βαθμολογείται στο 43,5%, αν θεωρήσουμε ότι το 100 είναι ο δείχτης πλήρους ανισότητας. Έτσι. Η Ελλάδα βρίσκεται πιο χαμηλά, βρίσκεται περίπου στο 44%. Αυτός ό,τι αφορά γενικότερα τον πλούτο. Τώρα, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, για το 2023, και αναφέρει ότι το 26,1% του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή 2.658.400.000 κάτοικοι, βρίσκονται στον κίνδυνο φτώχειας. Περίπου το ίδιο ποσοστό ήταν και το 2022, ήταν το 26,3%. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας βρίσκεται σε κατάσταση όπου, ας πούμε, τα πράγματα δεν είναι καλά από οικονομικής πλευράς, δηλαδή αντιμετωπίζει άμεσα το φαινόμενο της φτώχειας. Ο κίνδυνος μάλιστα της παιδικής φτώχειας, δηλαδή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών, είναι περίπου 28,1%, που είναι γενικά αρκετά υψηλό και παραμένει το ίδιο με το 2022, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει υπάρξει βελτίωση σε αυτό το σε ό,τι αφορά τη φτώχεια. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το ποσοστό των φτωχών στην Ελλάδα το 2015 ήταν 32,4%. Έκτοτε υπάρχει μια σταδιακή μείωση, έτσι, και φτάνουμε σήμερα στο 26,1%. Παρόλα αυτά, ένα στους τέσσερις ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ναι, παρόλα αυτά, κύριε Χλέτσο. Παρόλα αυτά, ας πούμε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να μένουμε στα νούμερα. Δηλαδή, δεν πρέπει απλά να λέμε κάποια νούμερα και να τελειώνουμε. Αλλά πρέπει ουσιαστικά να σκεφτόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Και η ακραία φτώχεια, η ακραία ένδυα αυξάνεται. Τα άτομα που είναι στην ακραία φτώχεια αυξάνονται αριθμητικά. Ναι, ολοκληρώστε αυτό για να περάσουμε στη στεγαστική κρίση. Ακριβώς. Σε συνάρτηση λοιπόν με τη φτώχεια, γιατί αυτά τα δύο στοιχεία συνδέονται, πάλι με στοιχεία της Ελστάτ, έτσι, για να μην αμφισβητούνται από κανέναν, το 2023 βρέθηκε λοιπόν ότι υπήρξε μία αύξηση 62,5% στον αριθμό των οικοκυριών που δυσκολεύονται να πληρώσουν είτε ενοίκιο, είτε δόση δανείου, είτε λογαριασμούς μέσα σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε μια τεράστια αύξηση του αριθμού των ατόμων, των οικοκυριών, τα οποία στην ουσία έχουν ένα πρόβλημα. Ειδικότερα λέει ότι τα 8 στα 10 φτωχότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν πληρωμές ενοικίου, δόσεων, δανείων και πάγιων λογαριασμών. Και καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο φτωχός είναι κάποιος, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει. Μάλιστα. Οπότε και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και επιπρόσθετα, το 28,5% του πληθυσμού δηλώνει
ότι έχει μια σημαντική επιβάρηση από το κόστος της στέγασης. Για πάμε εδώ τώρα, γιατί έχουν ακριβήνει πολύ τα ενίκια. Έχουν ακριβήνει πολύ και εδώ στα Γιάννενα και παντού. Ακριβώς, και μάλιστα ας πούμε σε ό,τι αφορά το φτωχό πληθυσμό το 2023, τα άτομα, το ποσοστό των ατόμων που είναι φτωχά και δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα στο να πληρώσουν το ενίκιο ή τη δόση ανέρχεται στο 43,5%. Ενώ για αυτούς οι οποίοι δεν θεωρούνται φτωχοί, αυτό το ποσοστό φτάνει στα 22%, δηλαδή ακόμα και μεταξύ των μη φτωχών βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ατόμων τα οποία δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο, τα δάνειά τους κλπ. Μάλιστα, και είναι πολύ σημαντικό. Πάμε σε μια έρευνα του ΟΣΑ για την ποιότητα ζωής στη χώρα, κύριε καθηγητή. Ποια είναι η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και συγκριτικά? Ωραία. Βέβαια να επισημάνουμε ότι ο όρος ποιότητα ζωής είναι ένας όρος αρκετά σαφής. Το κατανοώ. Και αρκετά υποκειμενικός. Δηλαδή ο καθένας αντιλαμβάνεται την ποιότητα της ζωής του έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο. Κάποιος μπορεί να λέει ότι εμένα μου αρέσει να είμαι κάτω σε μια καφετέρια, να κάθομαι, να γιάζομαι και αυτή είναι η ποιότητα ζωής μου. Και κάποιος άλλος προφανώς να λέει το αντίθετο. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω. Τώρα, αυτό που λέει ο Σάκη είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι ότι με βάση την έρευνα που έχει κάνει σε διάφορους τομείς που θεωρεί ότι αυτοί όλοι οι τομείς προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής, συγκεκριμένα αν υπάρχει ανεργία, αν τα σπίτια είναι επαρκή, αν τα τετραγωνικά των σπιτιών είναι εντάξει, τι γίνεται με την εκπαίδευση κλπ. Βρίσκει δυστυχώς ότι η Ελλάδα είναι κάτω από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ, κάτω από το μέσο όρο. Συγκεκριμένα λέει ναι, ότι η Ελλάδα βρίσκεται μόνο πάνω από το μέσο όρο στην υγεία. Και αυτό οφείλεται στο ότι στην Ελλάδα έχουμε υψηλό προσδόκιμο ζωής για διάφορους παράγοντες. Ναι. Μια άλλη υπόθεση αυτή. Σε ό,τι αφορά το εισόδημα, τις θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, την ποιότητα του περιβάλλοντος, τις κοινωνικές σχέσεις, την εμπλοκή των πολιτών στην πολιτική και γενικά την ικανοποίησή τους από τη ζωή, μας βαθμολογεί κάτω από το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών. Mm-hmm. Ενδεικτικά επίσης αναφέρει ότι στην Ελλάδα το μέσο κατακεφαλή εισόδημα σε δολάρια είναι 20.791 δολάρια, όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ είναι 30.490 δολάρια ετησίως. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε ότι είμαστε αρκετά κάτω από το μέσο όρο των υπολείπων χωρών του ΟΣΑ. Και γενικότερα ακόμα, μάλιστα, και ο μέσος καθαρός πλούτος του συνόλου των οικοκυριών εκτιμάται σε 148.423 δολάρια, ενώ ο αντίστοιχος στο μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ είναι περίπου 323.960 δολάρια, δηλαδή διπλάσια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κατοικία, αυτό που λέει ο ΟΣΑ λοιπόν είναι ότι στην Ελλάδα η μέση κατοικία περιλαμβάνει 1,2 δωμάτια ανά άτομο, λιγότερο από το μέσο όρο του ΟΣΑ που είναι 1,7 δωμάτια ανά άτομο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε θεωρητικά μικρότερα σπίτια για μεγαλύτερο αριθμό των ατόμων. Αναφέρει επίσης το χαμηλό σχετικά ποσοστό απασχόλησης, 56% για τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών, ενώ στις χώρες του ΟΣΑ είναι 66%, γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και γενικότερα θεωρεί λοιπόν ότι οι αποδοχές κάποιου όταν είναι άνεργος, οι αποδοχές που χάνει είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερες από αυτές που χάνει ένας άνεργος στις υπόλοιπες χώρες. Κατανοητό. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά που είπαμε, πώς νιώθουμε οι Έλληνες? Έχετε μια έρευνα, κύριε Κλέτσο, για το πώς νιώθουμε οι Έλληνες μέσα σε όλο αυτό που ζούμε? Τώρα, ίσως δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω, γιατί είμαστε μεσογειακός λαός και φαντάζομαι θα μου πείτε είμαστε πολύ απεσιόδοξοι. Κάποιες στιγμές αισιοδοξούμε ξαφνικά και ξανά στην απεσιοδοξία. Αλλά πώς νιώθουμε λοιπόν, τι λέει η έρευνα? Φαντάζομαι ότι οι Σκανδιναβοί είναι πιο απεσιόδοξοι από εμάς. Και το ρίχνουν στο ποτό κλπ. Και στις αυτοκτονίες. Έχουν και μεγαλύτερο δίκτυο αυτοκτονίας, δυστυχώς. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η έρευνα αυτή έχει γίνει, είναι η κοινωνική έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ. Τα αποτελέσματα που δείχνει είναι ότι οι Έλληνες θεωρούν σε ποσοστό 70% ότι το σημαντικότερο πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια.
Εντάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά μας δείχνει και ένα σήμα κατά πόσο οι πολιτικές που εφαρμόζονται πετυχαίνουν ή όχι, όταν το 70%... Δεν πετυχαίνουν, η ακρίβεια είναι στα σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, παντού. Δεν πετυχαίνουν οι πολιτικές, χρειάζονται καλύτερες πολιτικές, δεν χρειάζονται έρευνες να το δούμε αυτό. Από εκεί και πέρα... Επίσης το 29% δηλώνει ότι είναι πολύ χαμηλή μισθή και άσχημες οι συνθήκες εργασίας. Ναι. Το 29% επίσης δηλώνει ότι η κατάσταση στην υγεία και οι συνθήκες περίθαλψης είναι γενικά απογοητευτικές. Μάλιστα. Ως προς τα συναισθήματα, το 50% νιώθει απογοήτευση, το 38% νιώθει θυμό, ένα 15% νιώθει αισιοδοξία, 13% νιώθει ελπίδα. 43% πιστεύει ότι η ποιότητα ζωής του γενικά είναι υποβαθμισμένη και γενικά νιώθει μια ασφιχτική πίεση περίπου το 30% του πληθυσμού. Είναι ενδιαφέρον ότι το 51% του πληθυσμού δεν δίνει εμπιστοσύνη, δεν έχει εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 66% δηλώνει δυσαρεστημένο και πολύ δυσαρεστημένο. Και μόνο το 10% δηλώνει ικανοποιημένο και πολύ ικανοποιημένο από το σύστημα υγείας. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό ότι το 77% θεωρεί ότι είναι πολύ υψηλό το κόστος που καταβάλει για την υγεία στην Ελλάδα σήμερα. Mm. Και προφανώς αναφέρεται στο σύνολο των χρημάτων που ένα άτομο πληρώνει για να έχει γενικότερα... Μαζί με τα φακελάκια. Μαζί με τα φακελάκια. Γενικότερα είναι απαισιόδοξη. Το 55% εκτιμώ ότι η κατάσταση της χώρας τον επόμενο χρόνο θα χειροτερεύσει. Και μόνο το 28% πιστεύει ότι θα είναι ίδια και το 15% ότι θα έχει μία βελτίωση. Κύριε Κλέτσο, θέλω να βρω κάποιον από αυτό το 15% που είναι αισιόδοξοι ή από αυτό το 13% που έχουν ελπίδα για το μέλλον. Θέλω να βρω κάποιους από αυτούς για να ανανεωθώ λίγο, να με πείσουν για μερικά πράγματα. Ναι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντοτε τελευταία. Πάντοτε. Έχουμε πει όμως ότι τα νούμερα είναι για να διαψεύδονται. Και ο μόνος τρόπος για να διαψευθούν τα νούμερα είναι να τα ακούν οι πολιτικοί. Έτσι. Και να μπορούν να χαράσουν πολιτικές οι οποίες στην ουσία θα βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή να μην κρύβονται πίσω από πιθανά νούμερα μέσα σε αγωγικά καλά που εμφανίζονται για το σύνολο της οικονομίας, όταν ο ίδιος ο λαός όπως νιώθει λέει τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική. Και θεωρώ ότι πρέπει να ακούνε αυτά που λένε και να σκύπουν στα προβλήματα του λαού για να μπορούν να τα λύσουν, για να μπορέσουν τελικά αυτά τα νούμερα στην ουσία να διαψευστούν. Να διαψευστούν, να αλλάξουν. Μαζί σας, κύριε Κλέτσο, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να είστε γεροσπάτε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Είσαι κύριε τώρα,